Πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, μας έχει κάνει καλό νομίζω, διότι έχουμε μπει σε μια περίοδο που είναι καλή. Θεωρώ από τις καλές δηλαδή σχολικές χρονιές που ξεκινήσαν τα τελευταία χρόνια. Νομίζω πάμε καλά. Το θετικό είναι ότι παρά τις δυσκολίες, τις αντίξωες συνθήκες, τα πράγματα εξελίσσονται, θα έλεγα, ομαλά. Ναι. Χρειάζεται όμως, κύριε Δημητρόπουλε, προσοχή. Χρειάζεται προσοχή, ενώ θα πρέπει να τηρούμε τα πρωτόκολλα, να κρατάμε αυτά τα μέτρα προστασίας, τα λα, πολύ συγκεκριμένα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και θα πρέπει, το λέω από την αρχή, να διαφυλάξουμε αυτό το αγαθό που έχουμε. Ναι. Το έχουμε κερδίσει με σωστά μέτρα και με υπεύθυνη συμπεριφορά, το να μπορούμε να πάμε στα σχολεία δεν είναι αυτονόητο, βλέπουμε τι γίνεται αλλού. Πρέπει όμως, αφού το κερδίσαμε, να το διαφυλάξουμε. Χρειάζεται η σωστή συμπεριφορά, η χρήση της μάσκας. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει και γίνεται και διεθνώς, αλλά το ξέρουμε ότι είναι... Είναι μια ειδική χρονιά, μια δύσκολη χρονιά, που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, από όλους όμως. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, επειδή μίλησατε για πρωτόκολλα. Υπάρχει μια αντίδραση εδώ όσον αφορά τη μάσκα. Από γονείς και από μαθητές. Είχαμε και μια στάση εργασία, μια στάση από τα μαθήματα. Τι απαντάτε σε αυτά τα παιδιά και στους γονείς? Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα, ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο να φοράει κανείς τη μάσκα, αλίμονο. Είναι όμως ο μόνος τρόπος, ο συγκεκριμένος τρόπος για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους γύρω μας, δηλαδή και ατομικά και συλλογικά να προστατευτούμε. Ας κάνουμε υπομονή έως ότου να βρεθεί κάποιος ιατρικά αποτελεσματικός, ιατρικά έγκριτος τρόπος, ένα εμβόλιο όπως ακούμε, για να γλιτώσουμε από αυτό το κακό. Προς το παρόν όμως πρέπει να χρησιμοποιηθεί η μάσκα. Αυτό μας λένε το Υπουργείο Υγείας, οι ειδικοί, δεν είναι αποφάσεις αυτές για να τις συζητούμε, κύριε Δημητρόπουλε. Ναι. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε υπομονή και νομίζω ότι θα το συνηθίσουμε, εάν θυμόμαστε κιόλας ότι ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι μας. Στο σχολείο πάμε για να κάνουμε μάθημα, για να μάθουμε για την μάθηση, για να διαμορφώσουμε το χαρακτήρα, την προσωπικότητα των παιδιών. Άρα λοιπόν, αφού αυτό μπορούμε να το κάνουμε, ας αφιερωθούμε σε αυτό το έργο. Εγώ λέω σε όλους ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι έχουμε εκπαιδευτικό προσωπικό με προσόντα, με ποιότητα. Άρα λοιπόν, ας κάνουμε το σχολείο ένα χώρο όπου θα κερδίσουμε τον κορονοϊό ως προς το ζητούμενο που είναι η εκπαίδευση. Τώρα, κατάλαβα από κάποιες δηλώσεις που κάνατε χθες και προχθές ότι σας ενόχλησε αυτή η αποχή από τα μαθήματα ιδίωρη των μαθητών. Είναι κρίμα, δεν με ενοχλεί προσωπικά. Είναι κρίμα τα παιδιά να χάνουν μαθήματα τη στιγμή που βλέπετε ότι εδώ και εκεί ένα-δύο τμήματα αυτές τις μέρες για σκοπούς πρόληψης, επειδή παρουσιάστηκαν κάποια θετικά δείγματα, έμειναν σπίτι. Ναι. Υποχρεωτικά. Άρα λοιπόν τιμωρία είναι αυτό. Το να έρχονται οι μαθητές, οι μαθήτριες και να λένε ότι δεν κάνουμε μάθημα γιατί ενοχλεί η μάσκα, νομίζω ότι τον εαυτό τους αδικούν. Και βέβαια ενόχλησε το γεγονός ότι ενώ για πρώτη φορά λαμβάνεται η απόφαση και λέμε ελάτε να καθίσουμε, να συζητήσουμε αφού όλοι το θέλουμε, να εγκαταστήσουμε κλιματισμό στις σχολικές αίθουσες. Δεν μπορεί να γίνεται τώρα διαμαρτυρίες για τον κλιματισμό, γιατί γι' αυτό το άκουσα. Ναι. Όπως και να έχει όμως αυτό τελείωσε
Εγώ παροτρύνω, κάνω έκκληση στους γονείς να επηρεάσουν τα παιδιά τους, να μην χάνουν μαθήματα, γιατί αυτό μπορεί να μας συμβεί εάν ξεκινήσει η επιδημία, όχι να το κάνουμε μόνοι μας. Το αίτημα, κύριε Υπουργέ, ένα από τα αιτήματα των παιδιών ήταν και η αναθεώρηση της ύλης. Αυτό υπάρχει ενδεχόμενο να πέσει στο τραπέζι για συζήτηση? Κύριε Δημητρόπουλε, την οργάνωση της σχολικής χρονιάς την κάνουν επιστήμονες, ειδικοί, τα αναλυτικά προγράμματα, άνθρωποι από πανεπιστήμια, άνθρωποι από το Υπουργείο Παιδείας, και βεβαίως αυτό γίνεται διαρκώς, μόνιμα, και έχουν γνώση. Το να ερχόμαστε, θυμάστε τις συζητήσεις που έγιναν τον Απρίλιο-Μάιο για την ύλη. Ναι. Ώρες ατέλειωτες. Τελικά οι παγκύπριες εξετάσεις έγιναν ομαλά, ενήφθη πρόνοια από το Υπουργείο. Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να αποθασμώνονται ύλη. Το να το λένε κάποιοι επειδή πρέπει να κάνουν εντύπωση, δεν ξέρω. Επειδή πρέπει για τον άλλο β' λόγο, έχουμε εκλογές αυτές τις μέρες στα σχολεία, στα ανάμεσα φοιτητές. Δεν νομίζω ότι προσθέτει κάτι. Φυσικά και θα αναποσαρμόζεται η ύλη, αλλά δεν μπορεί όταν ζούμε στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, όταν είμαστε κληρονόμοι ενός μεγάλου πολιτισμού, δεν μπορεί να έχουμε άλλο σύνθημα από την αριστεία. Η αριστεία έπρεπε να είναι ο σκοπός, όχι η λιγότερη ύλη. Γιατί η πολύ πολύ λιγότερη ύλη θα ήταν να μην πάμε σχολείο. Άρα λοιπόν θα βρούμε το μέτρο, θα βρούμε την ισορροπία, και βεβαίως οι επιτελείς, τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν πάνω στην προσαρμογή της ύλης με τα δεδομένα. Προς το παρόν έχουμε μια κανονική σχολική χρονιά. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Και μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Κάτι τελευταίο που θέλω. Οι τελικές αποφάσεις όσον αφορά τα κλιματιστικά, πότε θα πάρθουν? Γιατί βλέπουμε εδώ, το είδαμε στη Βουλή, ότι το ΕΤΕΚ έχει μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την τοποθέτηση κλιματιστικών από αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα και ζητάγαμε εμείς οι γονείς. Τελικές αποφάσεις πότε θα έχουμε, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, το ΕΤΕΚ δεν ξέρω, όχι αντίληψη, παρεξήγηση έχει. Ήρθαν εκεί κάποιοι και έκαναν ένα μανιφέστο εναντίον των κλιματιστικών, αυτών που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα σπίτια, των χωριστών μονάδων. Πρώτον, κανείς δεν τους είπε ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν, και προκάλεσε απορία το γεγονός ότι ήρθαν εκεί επιχειρηματολογώντας και λέγοντας ότι ειδικά στις αίθουσες διδασκαλίας δεν πρέπει να έχουμε. Και αυτό μου προκαλεί και με έναν εντύπωση. Τη στιγμή που παντού σε ολόκληρη την κοινωνία, πού ήταν τόσα χρόνια? Γιατί στην ιδιωτική εκπαίδευση έχουμε? Ρωτώ. Γιατί το ΕΤΕΚ τα προηγούμενα μήνες, χρόνια, δεν ξεσηκώθηκε να μιλήσει για τα ιδιωτικά σχολεία και να πει δεν πρέπει να το κάνετε? Ναι. Είναι πολύ άδικο αυτό που κάποιοι θέλουν να κάνουν στο δημόσιο σχολείο. Εγώ θα προσπαθήσω ούτως ώστε και στις αίθουσες διδασκαλίας, υπογραμμίζω το «και», γιατί κάποιοι παραγνωρίζουν και από τη μια και από την άλλη πλευρά ότι ήδη έχουμε κλιματισμό σε εργαστήρια, σε αίθουσες γραφεία διευθυντών, γραμματιακές υπηρεσίες στα σχολεία. Μιλάμε για τις αίθουσες τώρα, ναι. Τους συλλόγους καθηγητών, μα είναι σχεδόν οι μισές αίθουσες. Το 1/3 ήδη υπάρχουν. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε τις μονολυθικές τοποθετήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά τις προδιαγραφές, τις προφυλάξεις που θα πρέπει να πάρουμε για σκοπούς υγιεινής. Αυτά που αναφέρουν και οι επιστήμονες γενικότερα, έχουμε και εκθέσεις και κάνουμε ακριβώς μια εργασία, και στις μέρες που ακολουθούν αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε και κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις των σχολείων και την βιοκλιμάκηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα να έχετε. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από τα σχολεία, από τον Υπουργό, πάμε στα όλα αυτά τα επιδόματα, συντάξεις, βοηθήματα, να δούμε που ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς δικαιούχους. Μαζί μου, νομίζω, ο καταλληλότερος, ο Χρήστος Διομήδους, από το Υπουργείο Εργασίας. Αγαπητέ μου Χρήστο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Ανδρέα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα καταρχήν. Έχουμε νέες ημερομηνίες.